είχα δυναμία στις γάτες. Με τυπωσίαζε η επιδέξια κίνησή τους, ο τρόπος που πάντα κατάφεραν να ισορροπούν ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Πρόσφατα, απέκτησα κι εγώ έναν κνουδωτό συγκάτοικο. Αυτό είναι το γατάκι μου. Είναι αρσενικό. Έχει κανελή ραβδωτό τρίχωμα και όμορφα μελή μάτια. Μη σας ξεγελάει όμως, δεν είναι ένα συνηθισμένο γατάκι. Συναντηθήκαμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Εγώ γυρνούσα βιαστική στο σπίτι από τη δουλειά για να προλάβω τις προετοιμασίες του γιορτινού τραπεζιού. Αυτός ήταν στην άκρη του δρόμου και έκλαιγε ζητώντας βοήθεια. Όλοι προσπερνούσαν. Έπρεπε να τον βοηθήσω. Τον πήγα στην κτηνίατρο. Η κτηνίατρος ήταν επιφυλακτική. Μου είπε ότι το γατάκι είχε χτυπηθεί από ένα αυτοκίνητο. Το ατύχημα του είχε αφήσει μια μεγάλη πληγή στο πόδι που είχε μολυνθεί. Έπρεπε να ακροτηριαστεί το πόδι του για να ζήσει. Η εγχείρηση θα γινότανε μόλις δυνάμωνε λιγάκι. Το πήρα σπίτι και το φρόντισα όσο καλύτερα μπορούσα. Πονούσε πολύ. Μέσα σε λίγες μέρες εγχειρίστηκε. Η γιατρός είπε ότι ήταν μαχητής. Τον ονόμασα Ρέιμοντ, από τον αγαπημένο μου συγγραφέα. Ο Ρέιμοντ πάλεψε πολύ και έγινε καλά. Τώρα, μερικούς μήνες μετά, με εντυπωσιάζει με το πόσα πράγματα έχει καταφέρει, παρόλο που έχει ένα ποδαράκι λιγότερο. Ο Ρέιμοντ δεν μπορεί να ισορροπήσει όπως άλλες γάτες το φράχτη της αυλής ή να σκαρφαλώσει πάνω σε ένα ψηλό δέντρο, όπου η θέα είναι κάπως καλύτερη. Ο Ρέιμοντ κουτσένει. Είναι όμως μεγάλος εξερευνητής. Δεν έχει αφήσει καμία αγωνία στο διαμέρισμά μου ανεξερεύνητη και φυσικά ανακαλύπτοντας πάντα κρυμμένους θησαυρούς. Παίζει πινκ-πονγκ όπως ένας επαγγελματίας αθλητής. Εξαφανίζει τη γατοτροφή του σαν ταχυδακτυλουργός και έχει ταλέντο στις ηλεκτρολογικές εργασίες. Αλλά αυτό που τον κάνει πιο ξεχωριστό είναι ότι δίνει τις πιο ζεστές αγκαλιές του κόσμου. I feel like a lion, I'm so strong. Come on, let me breathe.